Όπως και κάθε άλλο smartphone από την HTC και ιδιαίτερα τα κορυφαία smartphones της συγκεκριμένης εταιρείας, το Sensation XL εντυπωσιάζει με τις δυνατότητες του Sense User Interface που έχει. Τρέχει την έκδοση 3.5. Ας δούμε συγκεκριμένα όλες τις δυνατότητες του συγκεκριμένου interface. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητά του πληθώρα από widgets, όπως προαναφέραμε, τα οποία μπορεί να εγκαταστήσει στην οθόνη αναμονής, μπορεί να εγκαταστήσει εφαρμογές άμεσα στα συντομεύσεις, άλλου είδους συντομεύσεις, shortcuts ή ολόκληρους φακέλους που να έχουν επαφές εισερχόμενα από Bluetooth, κατάλογο τηλεφώνων ή οτιδήποτε άλλο επιθυμεί. Εκτός από τα βασικά, μπορεί να παραμετροποιήσει απόλυτα τη συσκευή του, τοποθετώντας, εγκαθιστώντας scenes, όπως τα ονομάζει η HTC, που είναι ειδικά προεπιλεγμένα θέματα μαζί με widgets και live wallpapers, αλλά και να κατεβάσει ακόμα περισσότερα από το HTC Sense Hub. Από το HTC Hub. Αρκεί βέβαια να έχει κάποιο λογαριασμό και να έχει εισάγει τα στοιχεία του για να εισέλθει εκεί. Προφανώς οτιδήποτε κατεβάζετε από το HTC Hub είναι δωρεάν από τη στιγμή που έχετε τη συσκευή. Μπορείτε να κατεβάσετε themes, live wallpapers και οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε. Η εγκατάσταση ενός από αυτά τα themes είναι εύκολη. Ήδη το εγκαταστήσαμε άμεσα και εύκολα στη συσκευή μας. Δεν μας πήρε παρά μόνο ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μπορείτε εναλλακτικά να εγκαταστήσετε άλλα scenes που να ταιριάζουν με τα γούστα σας. Οι επιλογές είναι αρκετές, ό,τι βολεύει τον καθένα. Εκτός από τα scenes, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει skins της HTC, που είναι θέματα μαζί με live wallpapers. Μπορεί να καταστήσει wallpapers στατικά, να καθορίσει το στυλ της οθόνης κλειδώματος, να είναι απλή, να περιέχει photo album με όλα τις φωτογραφίες που έχετε στους online λογαριασμούς σας. Για παράδειγμα, η οθόνη κλειδώματος μπορεί να γίνει κάπως έτσι, μόλις την κλειδώνετε και την ξεκλειδώνετε, να εμφανίζονται οι φωτογραφίες που έχετε ανεβάσει στους online λογαριασμούς σας. Όπως βλέπετε, είναι πλήρως animated το user interface, πάρα πολύ καλό, πολύ εντυπωσιακό. Εκτός όμως από αυτό, μπορείτε να καθορίσετε και άλλα στυλ, να είναι το στυλ που ασχολείται, θα το επιλέξουν όσοι λατρεύουν τα social networks. Συνδέεται με τον friend stream λογαριασμό σας, δηλαδή το Facebook, και θα σας εμφανίζει μηνύματα φίλων από τον λογαριασμό σας. Μπορείτε να δείτε στην οθόνη κλειδώματος, όπως βλέπετε, η συσκευή είναι ακόμα κλειδωμένη, να περνάνε μηνύματα από φίλους και γνωστούς. Εάν δείτε κάποιο από αυτά το οποίο σας ενδιαφέρει, μπορείτε να μεταφερθείτε άμεσα σε αυτό, μεταφέροντάς σας στο δακτύλιο, όταν και θα ενεργοποιηθεί η εφαρμογή FriendStream της συσκευής σας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, μας άρεσε πάρα πολύ. Θα το βρείτε και σε άλλα high-end smartphones από την HTC. Τι άλλο, άλλη μια διαθέσιμη λειτουργία του συγκεκριμένου μενού είναι αυτή των μετοχών. Αν έχετε κάποιες μετοχές από τον Dow Jones, θα μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη σας. Δεν έχει αυτό άμεση επαφή στην Ελλάδα, αφού δεν μπορούμε να συνδεθούμε με τον Dow Jones. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όμως είναι ο καιρός. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που το ανοίγετε, η οθόνη σας θα εμφανίζει την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Όπως πάλι, τις 4 συντομεύσεις ενημερωτικά που υπάρχουν στο κάτω μέρος της οθόνης μπορείτε να τις παραμετροποιήσετε και επιλέγοντας κάθε μία από αυτές, μεταφέροντάς τις προς τον δακτύλιο αυτόν, ενεργοποιείται η συγκεκριμένη λειτουργία που αντιπροσωπεύουν. Email, τηλέφωνο, η ενεργοποίηση της κάμερας των 8 MP και πρόσβαση στα μηνύματα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό το user interface, όπως βλέπετε, πάρα πολύ καλό, χωρίς προβλήματα, μας ικανοποίησε απόλυτα, εντυπωσιακό αν μη τι άλλο. Τέλος, εκτός από τα scenes που μπορείτε να καθορίσετε και να επιλέξετε και ποια shortcuts θα έχετε στην lock screen,
Μπορείτε να επιλέξετε θέματα από ήχους, υπάρχουν προκαθορισμένα sound sets ή να μπορείτε επίσης να κατεβάσετε αρκετά περισσότερα από το HTC Hub ή να προσαρμόσετε τα δικά σας θέματα τα ηχητικά. Μπορείτε να εγκαταστήσετε ringtones και κάθε άλλο είδους ήχους ειδοποίησης στην εσωτερική μνήμη της συσκευής. Φτιάξτε απλά έναν φάκελο με την ονομασία ringtones και περάστε εκεί αρχεία σε MP3 format. Θα τα αναγνωρίσει άμεσα χωρίς κάποιο πρόβλημα. Το HTC Sense User Interface είναι το αγαπημένο μας, δεν το κρύβουμε. Παρόλο που κάποιες φορές τα smartphones της HTC δεν μας ικανοποιούν, σαν interface δείχνει και είναι το πληρέστερο, γιατί προσφέρει στον χρήστη με την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής του μια ολοκληρωμένη άποψη για τις δυνατότητες του κινητού του, χωρίς να χρειάζεται να μπει στο Android Market και να ψάχνει εναγωνίως για εφαρμογές, επιπλέον widgets, τα οποία κάποιες φορές δεν πραγματοποιούν αυτά που υπόσχονται. Εντυπωσιακό το Sense User Interface και ειδικά στην έκδοση 3.5 αποτελεί από μόνο το έναν πολύ σημαντικό ρόλο για να αποκτήσετε το συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά και κάποια άλλα από τα high-end smartphones της HTC, όπως το Sensation XE για παράδειγμα, το μικρότερο αδερφάκι του συγκεκριμένου. Extra large το XL το μοντέλο, extra large οι δυνατότητες, extra large το μέγεθος, extra large και οι διαστάσεις της συγκεκριμένης συσκευής. Αν κάποιος θέλει να το αποκτήσει, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για όλα αυτά, και για τα θετικά και για τα αρνητικά.